Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Σήμερα θα κάνουμε ένα review στα κραγιόν της MAC, στα κραγιόν τα οποία έχουν τις περισσότερες πωλήσεις, στα πιο γνωστά της δηλαδή. Θα κάνουμε swatch, θα σας τα δείξω πάνω μου, θα κάνουμε το review, θα τους δώσω και μία συνολική βαθμολογία στο τέλος. Οπότε, αν θέλετε να αγοράσετε κάποιο κραγιόν της MAC, ελπίζω να το έχετε αυτό το βιντεάκι σαν οδηγό και να σας βοηθήσω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε να δούμε 7 ολόκληρα κραγιόν. Σας φιλώ και ξεκινάμε. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο χρώμα. Είναι το Blankety. Το φοράω ήδη στα χείλη μου. Είναι αυτό εδώ, αυτή εδώ η απόχρωση. Θα σας την κάνω και swatch να τη δείτε. Είναι αυτό. Ας ξεκινήσουμε με το τελείωμά του. Το τελείωμά του είναι amplified, δηλαδή είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Είναι κάπως glossy όπως βλέπετε. Είναι πάρα πολύ άνετο στα χείλη. Δεν καταλαβαίνεις ότι φοράς κραγιόν. Δεν τα φυδατώνει καθόλου. Οπότε αυτό αυτόματα του δίνει μια πολύ μεγάλη άνεση. Εγώ προσωπικά αυτές τις συνθέσεις που δεν σου αφυδατώνουν τα χείλη, τις προτιμώ. Το χρώμα του είναι nude με ρόζι ποτόνους, μπες ροζ. Και νομίζω είναι το μόνο nude κραγιόν το οποίο πάει σε ξανθές και λευκές κοπέλες. Γενικά εμείς οι ανοιχτόχρωμες πολύ δύσκολα βρίσκουμε ένα κραγιόν, που, ένα nude κραγιόν μάλλον, που να μας πηγαίνει, γιατί τα περισσότερα κάπως μας ξεθοριάζουν, μας κάνουν και φαινόμαστε άχρωμες. Το συγκεκριμένο, επειδή έχω δοκιμάσει πάρα πολλά nude κραγιόν, νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ σε ξανθές και κυρίως εγώ το βάζω σε ανοιχτόχρωμες κοπέλες αυτό το nude. Οπότε θεωρώ ότι το target group του είναι μεσαίες, καστανές και ξανθές. Όχι τόσο πολύ μελαχρινές. Έχει εξαιρετικό payoff, δηλαδή το χρώμα που βλέπεις βγαίνει 100% στα χείλη και είναι πάρα πολύ εύκολο στο να το εφαρμόσεις. Δεν είναι καθόλου πάτσι. Πάνω στα χείλη ρέει, ρε παιδί μου, δεν κομπιάζεις να το βάλεις. Οπότε το θεωρώ γενικά ένα πάρα πολύ καλό κραγιόν. Μία πάρα πολύ καλή επιλογή, αλλά όπως είπα για καστανές, ανοιχτές και ξανθές. Σαν συνολική βαθμολογία θα του έβαζα ένα 8,5, για το λόγο ότι θέλει ανανέωση περίπου κάθε 2 με 3 ώρες, γιατί δεν είναι πολύ σταθερό. Οπότε αν δεν έχεις πρόβλημα να το ανανεώνεις, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Περνάμε στο δεύτερο κραγιονάκι μας, το οποίο είναι το Brave. Το έχω βάλει ήδη στα χείλη μου. Έχει αυτό εδώ το χρώμα. Να σας το κάνω και ένα σουατσάκι να το δείτε. Πώς να το κάνω, πώς τα κάνω και τα δείχνω. Τέλος πάντων. Αυτό το ζιγζάκι είναι. Με αυτό το κραγιονάκι είχα προβληματιστεί πάρα πολύ. Το αγόρασα κάπως με το ζόρι, δεν το ήθελα. Δεν είμαι και πολύ τον ροζ εγώ, αλλά χρειαζόμουν για το βαλιτσάκι μου ένα ροζουλί για νύφες και τα λοιπά. Οπότε το πήρα με βαριά καρδιά. Αλλά έγινε το αγαπημένο μου go-to κραγιόν. Το φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ, πραγματικά. Μπορεί να το βάλεις σε νύφες, μπορεί να το βάλεις το πρωί στη δουλειά σου, το βράδυ. Είναι ένα κραγιόν πασπαρτού. Το τελείωμά του είναι satin. Σατινέ, που σημαίνει είναι ματ, δεν είναι ακριβώς ματ, δεν είναι γυαλιστερό, είναι κάπου στη μέση. Οπότε αυτό του δίνει αρκετά μεγάλη άνεση, καμία σχέση δηλαδή με τα ματ που σου ξηραίνουν το στόμα, σε αφυδατώνουν και όλα αυτά. Τα σατινέ είναι πολύ άνετα, η απόδοση χρώματος είναι και σε αυτό εξαιρετική. Ό,τι βλέπεις βγαίνει και μάλιστα με την πρώτη στρώση. Δεν χρειάζεται να περάσεις 2 και 3. Το χρώμα του είναι θερμό ροζ, που ακούει κάποιος θερμό και θα λέει, οκ, σε μελαχρινές μάλλον πηγαίνει.
προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν ισχύει το συγκεκριμένο, ταιριάζει και σε μελαχρινές και σε καστανές και σε ξανθές. Το έχω βάλει σε όλες και δείχνει μοναδικά και εξαιρετικά. Όλο δηλαδή που ήταν ένα κραγιόν που το πήρα με το ψιλοζόρι, δηλαδή, δεν το είδα και τρελάθηκα. Έχει γίνει το αγαπημένο μου, αυτό που λέω δόξα το Θεό, που το αγόρασα διότι μου έχει λύσει τα χέρια. Οπότε, αν θα μπορούσα να το βαθμολογήσω, θα του έβαζα νομίζω 10. Διότι είναι άνετο, δεν σε αφιδατώνει. Έχει εξαιρετικό color payoff. Απλώνεται ανετότατα και χρειάζεται μόνο ένα πέρασμα. Όσον αφορά την ανανέωση, κάθε πότε. Γύρω στις 4 με 5 ώρες. Αλλά νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή το συγκεκριμένο κραγιόν. Αν θέλετε ένα lipstick από το πρωί μέχρι το βράδυ. Περνάμε στο επόμενο κραγιόν. Το έχω τοποθετήσει ήδη στα χείλη μου. Είναι το Runway Heat. Είναι αυτό εδώ. Να σας το δείξω και με swatch. Το συγκεκριμένο κραγιόν έχει τελείωμα retro matte, είναι αρκετά στεγνό, αφυδατώνει τα χείλη. Βέβαια εντάξει, είναι πιο σταθερό από τα satin και από τα amplified. Εμένα προσωπικά για να το απλώσω με αγανακτή, δεν είμαι ξετρελαμένη, διότι το color payoff, η απόδοση χρώματος, δεν είναι τόσο καλή, χρειάζεται να το περάσεις 3-4 φορές για να αποδώσει το χρώμα. Είναι ένα θερμό κοραλί αυτό. Φοριέται επίσης από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επίσης είναι πολύ καλό για νύφες, γιατί έχει και διάρκεια και το χρώμα είναι αυτό που προτιμούν τα κορίτσια όταν παντρεύονται. Ταιριάζει σε ξανθές, σε μελαχρινές, καστανές, τα πάντα. Το έχω δοκιμάσει σε όλες και σε όλες δείχνει πάρα πολύ καλό. Όμως τα αρνητικά του είναι ότι δεν απλώνεται εύκολα και δεν έχει καλό color payoff. Οπότε, σαν συνολική βαθμολογία, και αφιδατώνει πάρα πολύ τα χείλη, αυτό κάνω συνέχεια. Εγώ δεν τα αντέχω καθόλου τα ματ. Σαν συνολική βαθμολογία θα του έβαζα 6. Στηρή είμαι. 6,5. Βία. Για τον λόγο ότι δεν το νιώθω άνετα και δεν απλώνει καλά. Πρέπει να ξανά για να σου αποδώσει το χρώμα. Συνεχίζουμε με το επόμενο κραγιόν μας. Είναι το Flat Out Fabulous, αυτό που φοράω, το οποίο, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ. Το τελείωμά του είναι και αυτό ο Retro Matte. Είναι αρκετά σταθερό, είναι αρκετά ξηρό, σου αφιδατώνει τα χείλη. Έχει όλα τα θέματα που έχουν τα matte κραγιόν, μην τα λέω συνέχεια. Να σας δείξω το κραγιονάκι για ποιο μιλάω. Αμάνα με θέλει. Είναι αυτό εδώ. Να σας κάνω και το σουατσάκι. Θα βγεις αυτό σκυλής. Είναι αυτό. Το χρώμα του είναι ψυχρό φούξια. Που όμως παρόλο που είναι ψυχρό πάει σε όλες τις κοπέλες, ξανθές, καστανές, μελαχρινές μέχρι και σοκολατένιες και μαυρούλες, πάει πάρα πολύ. Είναι ένα χρώμα statement, είναι έντονο, κάνεις εντύπωση όταν το φοράς στάνταρ. Εγώ θα το βλέπω πιο βραδινό, αλλά μπορείς να το βάλεις και πρωί, κάνοντας μόνο, δίνοντας λίγο βάθος στην κόγχη, μάσκαρα και αυτό το κραγιονάκι. Νομίζω ότι θα φαίνεσαι βαμμένη πάρα πολύ. Με το βράδυ το κάνεις λίγο πιο έντονο από το μακιγιάζ των ματιών. Όσον αφορά απόδοση χρώματος, είναι άψογο. Με μία φορά αποδίδει το χρώμα τέλεια. Δεν κάνει patches καθόλου. Και όσον αφορά την εφαρμογή του, παρόλο που είναι matte, είναι πάρα πολύ εύκολο στην εφαρμογή. Καμία σχέση με τα υπόλοιπα retro matte. Οπότε, σαν συνολική βαθμολογία,
let me think. Μ' αρέσει το χρώμα, μ' αρέσει ότι ταιριάζει σε όλες, μ' αρέσει το color payoff. Θα το έβαζα ένα 9, θα το τολμούσα. Το μόνο που με κρατάει και δεν το δίνω 10 είναι ότι αφιδατώνει τα χείλη, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ότι όλα τα μάτια γιον το κάνουν. Οπότε ένα 9 για το flat out family. Συνεχίζουμε με το best seller κραγιό της MAC που δεν είναι άλλο από το Ruby Woo. Το έχω ήδη τοποθετήσει στα χείλη μου. Να σας το δείξω κιόλας. Γιατί λέω κιόλας. Anyways. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Θα κάνουμε τώρα και το swatch μας. Κοίτανε που δεν γράφει. Θα σας τα πω για το Ruby Woo, γιατί με έχει νευριάσει. Αυτό εδώ. Να σας πού να αρχίσω και πού να τελειώσω τώρα γι' αυτό. Για τον best seller. Λοιπόν, ξεκινάμε από το τελείο μάτ, που είναι και αυτό retro mat. Έχει όλα τα προβλήματα των retro mat. Αφιδατώνει, στεγνώνει, το συγκεκριμένο δεν απλώνει και εύκολα. Ναι. Τέλος πάντων, τι άλλο. Είναι ένα κόκκινο με μπλε υποτόνους, που παρόλο που έχει μπλε υποτόνους, πάει και σε μελαχρινές, και σε ξανθές και σε καστανές. Είναι πασπαρτού κόκκινο. Δηλαδή, αν θέλετε να πάρετε ένα κόκκινο και δεν ξέρετε αν είστε θερμοί, ψυχροί κτλ. Το Ruby Woo σίγουρα ταιριάζει σε όλους τους τύπους. Όμως, ακούστε τι γίνεται. Εγώ έχω ένα πάθος με τα κόκκινα κραγιό. Τα λατρεύω, πεθαίνω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε όταν πήγα να το αγοράσω, πήγα με πολύ μεγάλη προσδοκία, γιατί άκουγα Ruby Woo το καλύτερο, αου, μα, μου. Πάω, το παίρνω, το βάζω, το κοιτάω, το ξανακοιτάω, δεν μου άρεσε. Τι δεν μου άρεσε. Το περίμενα πιο φωτεινό, πιο λαμπερό, πιο φλογερό. Είναι ένα ματ κόκκινο, ούτε λάμψη έχει, ούτε φλόγα ρε παιδί μου, να έχει ένα ταπεραμέντο. Όχι, είναι flat. Και μένα αυτό με ξενέρωσε. Όσον αφορά τώρα τα άλλα τεχνικά, το color payoff δεν είναι καλό. Στην αρχή βγαίνει προς το ρουζουλί και το πατάς και το πατάς και το πατάς μέχρι να βγει κόκκινο, αυτό δηλαδή. Η εφαρμογή του είναι δύσκολη. Είναι από τα μάτια τα οποία είναι δύσκολο να απλωθούν. Είναι και πάτσι κάποιες φορές. Γενικά δηλώνω, ίσως να είμαι και μοναδική, δεν ξέρω, απογοητευμένη το συγκεκριμένο. Είμαι απογοητευμένη. Συνοψίζω. Λόγω χρώματος, δεν ήταν αυτό το κόκκινο που εγώ περίμενα. Λόγω εφαρμογής, δεν είναι καθόλου εύκολη η εφαρμογή του. Το color payoff, καθόλου καλό. Διάρκεια έχει. Έχει πιο πολύ από τα άλλα retro mat. Νομίζω και 10 ώρες να το βάλεις θα είναι εκεί. Οπότε σαν overall βαθμολογία, δεν θα πάρει καλή. Θα του δώσω 5,5. 5,5 γιατί είμαι στριμμένη. Ξέρω, εγώ δεν μ' αρέσει. 5,5 το Ruby Woo. Προχωράμε σε ένα κραγιόν που είναι επίσης αγαπημένο μου, επίσης λατρεμένο. Το έχουμε στην καρδιά μου από την πρώτη στιγμή που το πήρα. Είναι το Rebel. Το έχω βάλει ήδη. Είναι αυτό. Να σας το φέρω και κοντά να το δείτε. Να σας το κάνω και swatch. Αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως συνήθως να σας λέω το τελείωμά του, το οποίο είναι satin, είναι matte δηλαδή. Το χρώμα του είναι ψυχρό μπέρι. Είναι ένα κραγιόν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν περνά στα παρατήρητη φορώντας το. Εγώ γενικά όποτε το φοράω πάντα με σταματάνε και με ρωτάνε τι κραγιόν είναι αυτό.
Εγώ δεν το βλέπω πιο πολύ για φθινόπωρο, χειμώνα, όχι τόσο για καλοκαίρι, εκτός αν το επιλέξετε για μία βραδινή έξοδο. Είμαι πάρα πάρα πολύ άνετο στα χείλη, καθώς όμως σατινέν. Το color payoff είναι πολύ καλό, όχι άριστο, αλλά είναι πολύ καλό. Η εφαρμογή του, παρόλο που είναι σκούρο κραγιόν, είναι εύκολη και δεν κάνει patches. Και είναι ένα χρώμα ιδιαίτερο, τολμηρό. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, το φοράω σχεδόν κάθε μέρα, γιατί είμαι λίγο έτσι από τον έντονων κραγιόν. Οπότε είναι τα αγαπημένα μου, αν όχι το αγαπημένο μου της MAC, και θα του έβαζα 9,5. Είναι πολύ καλό κραγιόν, πάει και σε μελαχρινές και σε... Όχι μελαχρινές, πάει σε καστανές και ξανθές. Και νομίζω ότι αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι πιο τολμηρό, καλό θα ήταν να το επιλέξετε. Περνάμε τώρα και στο τελευταίο κραγιόν. Είναι το Media. Το βλέπετε ήδη, το έχω βάλει. Να σας δείξω και από κοντά το χρώμα. Πάμε και για το swatch μας. Αυτό εδώ. Λοιπόν, είναι ένα vampy κραγιόν. Είναι κραγιόν Divas. Είναι το τελείωμα του σατινέκης αυτό. Πολύ άνετο στην εφαρμογή. Color payoff πάρα πάρα πολύ καλό. Αποδίδει πολύ καλά το χρώμα. Άνετο στα χείλη. Δεν καταλαβαίνεις ότι το φοράς. Διάρκεια έχει αρκετά καλή. Δηλαδή νομίζω είναι πάνω από 4 ώρες. Το χρώμα του είναι το κόκκινο του κρασιού, θα έλεγα. Και ταιριάζει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας, ψυχρούς, θερμούς, ξανθές, μελαχρινές, τα πάντα. Βέβαια, έχει το εξής θεματάκι, που το έχουν νομίζω τα περισσότερα πολύ σκούρα κραγιόν. Είναι πάτσι, δηλαδή δεν απλώνεται εύκολα, αφήνει κενά, θέλει μεγάλο κόπο για να το απλώσεις σωστά, οπότε όταν βιάζεσαι και θες να βάλεις ένα κραγιόν, δεν συνίσταται για γρήγορο πασάλιμα. Θα σου κάνει, θα σου αφήσει πάτσι στο πρόσωπο. Οπότε, αυτό είναι το μόνο που το χαλάει, αλλά γενικά όλα τα σκούρα κραγιόν έχουν αυτό το θέμα. Εγώ δεν περίμενα από τη MAC, λόγω ότι είναι ακριβά τα προϊόντα της και έχουν μία ποιότητα, να μην κάνει τόσο, να μην αφήνει τόσο έντονους λεκέδες. Οπότε αυτό με απογοήτευσε. Σαν συνολική βαθμολογία θα του βάλω, μ' αρέσει το χρώμα, μ' αρέσει η υφή που έχει στα χείλη, ότι δεν σταφυδατώνει. Το μόνο που με χαλάει είναι ότι αφήνει πάτσες αρκετά και εκεί θα χάσει αρκετούς πόντους, οπότε το βλέπω γύρω στο 6 με 6,5 και το λόγο που σας είπα ότι είναι δύσκολο να απλωθεί. Αυτά λοιπόν για τα κραγιόν της αγαπημένης MAC. Ελπίζω να βρήκατε το βιντεάκι χρήσιμο. Αυτά από μένα σε γενικές γραμμές. Μην ξεχάσετε, ό,τι απορία έχετε, να μου τη γράψετε κάτω στα σχόλια. Αναλυτικά όλα τα κραγιόν τα έχω στο description box από κάτω. Πολλά φιλιά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like, γιατί με βοηθάτε πολύ, και μια εγγραφή. Και να πατήσετε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Πολλά πολλά φιλιά, ζουμερά φιλιά, και θα σας δω την επόμενη εβδομάδα. Μουά!